Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έχουμε καιρό να τα πούμε, αλήθεια είναι, με μένα προσωπικά. Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο υπόγειο. Σήμερα θα μπορούσαμε να ήμασταν στην Κύπρο, αλλά επειδή περάσαμε και σχεδόν ακόμα περνάμε COVID η οικογένειά μας, ευτυχώς μόνο εγώ, ο Λίας και ο Στέργιος, αλλά ευτυχώς περνάμε πολύ ελαφριά και δεν είχαμε κάτι σοβαρό. Εγώ δεν είχα κάτι σοβαρό, τη μικρή ακόμα το περνάνε. Τέλος πάντων, βρισκόμαστε εδώ στο υπόγειό μας, μπροστά από την Κορολάρα. Εδώ λοιπόν έχουν έρθει οι καινούργιες ζώνες γιατί οι παγίες λήξανε. Έχει έρθει το Σασμάν, ήρθε πριν 2-3 εβδομάδες περίπου, αλλά δεν κατάφερα να κάνω κάποιο βίντεο ή unboxing ή κατά τη διάρκεια που ετοιμάζαμε το Corolla. Τώρα θα το δείτε σχεδόν τελειωμένο. Δεν καταφέραμε γιατί ήμουνα μόνο εγώ με τον μπαμπά. Ήμασταν δύο άτομα. Μέσα στη, γιατί και στο μαγαζί σου είναι και έχει πολλή δουλειά. Γενικά λίγο πίεση, λίγο όλο αυτό. Δεν κατάφερα να κάνω, ας πούμε, κάποια βίντεο. Θα σας περιγράψω τώρα τι ακριβώς κάναμε. Θα δείξω και το σωσμά, το Levie, το αμάξι πως είναι τώρα. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχει ξαναφτιαχτεί όλο το τούνελ. Έχει κολληθεί. Εδώ πέρα θα δείτε, εδώ και εδώ γύρω γύρω, και έχει μπει αρμόκολλα. Το τούνελ ήταν μέχρι εδώ. Το είχαμε μεγαλώσει από παλιά και τώρα συνεχίστηκε για να χωρίσει το σωσμάν, είτε έρχεται πίσω. Εδώ λοιπόν έχουμε τον πολύ ωραίο Levie του Σασμάν, πάρα πολύ ωραίο Levie, δηλαδή τον βλέπεις και ανεβαίνει η ψυχολογία σου. A little bit spicy. Σε φτιάχνει να πούμε. Να κάψω λίγο παιδιά γιατί δεν είναι το πιο βολικό αμάξι. Το χειρόφρενο εδώ έχει φτιαχτεί πάλι βάση. Το παλιό χειρόφρενο. Το ταμπλό κόπηκε και κόντυνε ακόμα λίγο για να χωράσει με αυτό το τούνελ, καθώς πιάνει πάνω στο τούνελ. Τα όργανα του όλα αυτά κανονικά. Εδώ σημαίνει ο Levies. Τώρα εδώ έχουμε ανοίξει και την τρύπα για να μπει η ντίζα που τραβάμε από εδώ για να μπορώ να σπρώξω μπροστά για να μπει η νεκρά και όπισθεν. Το χειρόφρενο, για όσους δεν σας έχω πει, είναι χειροποίητο από εμάς. Εγώ δεν έχω στρογγυλοκάτι στο κάσμα, κάτι λίγο που μέχρι να μπω. Θα πάσαμε από το εργαλείο. Βλέπετε εδώ το τούνελ, πως φαίνεται και από κάτω. Εδώ την ντίζα του Levie. Βάσεις φτιαχτές. Βάση αυτή εδώ είναι του, έχει έρθει μαζί με το Σασμάν. Βάση όπως και στην άλλη μεριά. Το Σασμάν μας, το Σαμσόνας. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία δουλειά. Ο αντάπτορας που συνδέει τη χελώνα με το Σασμάν. Η χελώνα είναι από μητρία στον 36, το εξατάχυλο του Σασμάν. Εδώ τα υπήρχε ένα θέμα λόγω του αντάπτορα εδώ που έχει, για να ταιριάξει από το μοτέρ του Toyota στη χελώνα του BMW, υπάρχει μία διαφορά στο μήκος της πριζιρέκ του άξονα, δηλαδή του συμπλέχτη του BMW, με αυτό που θέλουμε εμείς. Και επειδή δεν ήταν κοντή η πριζιρέκ, έτσι ήρθε από το Samsonas, ή θα έπρεπε να περιμένουμε να έρθει άλλη πριζιρέκ πιο κοντή ή να φτιάξουμε άλλη, και καταλήξαμε στο να κόψουμε τη χελώνα για να την ξανακολλήσουμε με το νέο μας εργαλείο. Εδώ είναι το καλώδιο για το οθονάκι και τις ταχύτητες. Έχει μπεκέρα εξωτερικά με μπεκάκια λαδιού που υπάρχει επιλογή να βάλουμε εξωτερική αντλία λαδιού για να ψεκάζει λάδι μέσα. Και άλλο το ντιζάκι εδώ που είναι τραβάς για να βάλεις νεκρά και όπισθεν. Το διαφορικό. Ξεφύγαμε από το σωπάν. Δεν με διορθώνετε εσείς, δεν μου λέτε κάτσε λίγο να το δούμε. Όλα εγώ πρέπει να τα σκέφτομαι. You serious?
θα είναι ωραίο, σκορολάκι. Δεν κάτεβαινε πιο γρήγορα. Μια ώρα κάνουμε τα παιδιά. Θέλετε, αφού το ξέρω, θέλετε να δείτε ζωολογία τώρα στη σπιτσάνα. Έχω πει πόσες φορές. Πάρα ένα πιο κοντινό. Αυτή η φορά πιστεύω ήταν καλή. Το είδατε. Ωραία. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Εδώ έχουμε και το εργαλείο του Ηλία που ετοιμάζεται και προς το παρόν γίνεται αποθήκη του Corolla. Α, Ηλία. Αποθήκη το έχουμε κάνει, Ηλία, τα μάξι σου. Αυτά λοιπόν, παιδιά, και από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και θα τα πούμε σύντομα. Ναι, θα χαθούμε. Τώρα, σε λίγο θα ανεβάσουμε και άλλο βίντεο. Ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Άμα δεν σας άρεσε κάτι, άμα σας άρεσε κάτι πάρα πολύ, σχολιάστε από κάτω. Κάντε subscribe, follow, σχόλια, καμπανάκια, ό,τι υπάρχει, κάντε τα. Και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.